Φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω, θερμά που τιμάτε με την παρουσία σας την εκδήλωση της Δημοτικής Παράταξης Ενότητα Συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά και όλους. Ευχαριστήσω τα μέσα που για άλλη μια χρονιά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται εδώ και θα μεταφέρουν το μήνυμα του συνδυασμού μας σε όλους τους συνδημότες και τις συνδημότησες. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όσους δεν κατάφεραν να είναι εδώ σήμερα για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, αλλά έχουν κατακλείσει αυτές τις μέρες με μηνύματα και με τηλέφωνα για να δηλώσουν τη στήριξή τους και να δικαιολογήσουν την απουσία τους, γιατί ο καθένας μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Μπορεί να έχει διάφορες δουλειές ή διάφορες υπάλληλες υποχρεώσεις. Στο ξεκίνημα κάθε νέα χρονιά, εδώ και 4 χρόνια, 5 χρόνια, ανταλλάσσουμε ευχές. Και προσπαθούμε και θέλουμε να ανανεώσουμε τις ελπίδες μας για μια καλύτερη ζωή, με λιγότερα προβλήματα και καλύτερες προοπτικές. Και αυτό είμαστε πάλι φέτος εδώ. Και θέλω να σας εκφράσω μέσα από την καρδιά μου τις πιο ειλικρινές ευχές. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα θέλω να πιστέψετε και να νιώσετε ότι οι ευχές μου δεν υπηρετούν απλά την εθιμοτυπία των ημερών. Πολύ απλά, γιατί η σχέση μας... Έχουμε πρόβλημα με την ακοή. Πολύ απλά, γιατί η σχέση μας που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ πιο δυνατή από τα τυπικά μας μιας κοινωνικής ή μιας πολιτικής εκδήλωσης. Η πρόσκληση δεν ήταν αόριστη και απρόσωπη. Η πρόσκληση πάει στον καθένα προσωπικά και βέβαια μπορεί να έχουν γίνει και κάποια λάθη, να μην πήγε σε κάποιους για χύψη λόγους, αλλά τους ζητούμε και από αυτούς συγγνώμη. Και απευθύνεται σε όλους σας, σε όλους τους συμπολίτες μας, σε αληθινούς φίλους και φίλες. Για το 2019 θέλω να ευχηθώ από καρδιάς περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερα χαρούμενα πρόσωπα, περισσότερη υγεία. Φίλες και φίλοι, πριν από 5 χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για τη διεκδίκηση του Δήμου της Φλόρινας, εγκαινιάζοντας ένα καινούριο μοντέλο στη βάση της συνεργασίας και της αμοιβαιότητας. Ο υποφαινόμενος, ο Μιχάλης ο Τσόκας, ως επικεφαλής Δημοτικού Συνδυασμού, ο Σταύρος ο Παπασωτηρίου, ως υποψήφιος βουλευτής και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης των πρώην Δήμων Μιλίτης, αποδεχόμενοι ένα πλαίσιο αρχών, αποφασίσαμε να συστρατευτούμε και να δημιουργήσουμε ένα συνδυασμό και να συμμετέχουμε στις τότε επικείμενες εκλογές του 2014. Ο συνδυασμός πήρε το όνομα Ενότητα Συνεργασία ακριβώς για να καταδείξει αυτό το νέο μοντέλο, το οποίο δεν στηρίζεται στην ενός ανδρός αρχή, αλλά στη συνεργασία δυνάμεων και στην ενότητα των συμμετοχόντων. Η γέννηση του συνδυασμού δεν ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής συγκερίας. Εγώ άλλωστε, και το ξέρετε όλοι σας, δεν εκπλήρωνα πολιτικές φιλοδοξίες, ήμουν ήδη βουλευτής τότε. Ο Σταύρος και ο Μιχάλης έβαλαν στην άκρη τις δικές τους θεμητές φιλοδοξίες, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας. Στο σύντομο χρόνο ανταποκρίθηκαν στο εγχείρημα με τη συμμετοχή τους στο συνδυασμό δεκάδες εκλεκτοί συμπολίτες από όλα τα κοινωνικά, επαγγελματικά και ηλικιακά στρώματα της κοινωνίας και από όλα τα ιδεολογικά ρεύματα. Πολλοί από αυτούς, το ίδιο άξιοι και ικανοί, παραμέρισαν και αυτοί τις ατομικές τους φιλοδοξίες και συστρατεύτηκαν. Τους ευχαριστώ όλους μαζί και τους συγχαίρω. Μαζί μας και χιλιάδες συμπολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους και δεν έπαψαν μέχρι σήμερα να επιβεβαιώνουν αυτή τη στήριξη. Διαδρανώσαμε από τότε και μέχρι σήμερα πως ενωμένοι, μακριά από τα χαρακόμματα του παρελθόντος, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό μέλλον με όραμα και προοπτική. Αυτές τις αρχές πιστέψαμε, αυτές υπηρετήσαμε, σε αυτές πίστεψε ο κόσμος και μας στήριξε και συνεχίζει να πιστεύει και δεν μπορώ να το αγνοήσω. Μου είπανε διάφοροι καλοθελητές αυτό το διάστημα, πήγαινε στα σίγουρα, μην μπλέκεις με τον Δήμο
και θα εξηγήσω ποια είναι τα σίγουρα, αλλά εγώ θέλω να απαντήσω από αυτό εδώ το βήμα και κοιτώντας σας τα μάτια, ότι εγώ στα σίγουρα δεν βάδισα ποτέ. Εμένα μπροστά στην κρίση των συμπολιτών, μπροστά στη λαϊκή ετοιμιγωρία, δεν με έφεραν ούτε τα πολιτικά τζάκια, ούτε τα χρήματα, γιατί δεν ήμουν από κανένα πολιτικό τζάκι, ούτε διεκδικό τέτοιου είδους καταγωγή. Δεν με έφεραν τα πολλά λεφτά, γιατί δεν είχα λεφτά και συνεχίζω να μην έχω. Δεν με έφερε κανένας μπάρμπας, γιατί μπάρμπα στην Κορώνη ούτε είχα, ούτε έχω. Με έφερε ο αγώνας και η αγάπη η δικιά σας. Η αγάπη όλων των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και τα κοινά οράματα. Και τα κοινά πιστεύω. Άρα δεν μπορούσα ούτε τώρα να πουλήσω τη συνείδησή μου. Και δεν θα πουλήσω τους συνεργάτες μου. Και δεν θα πουλήσω όλο αυτό το κόσμο που μας στήριξε από την αρχή και συνεχίζει να μας στηρίζει και περιμένει από εμάς. Για μια ακόμα χρονιά είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Μια ακόμα χρονιά είμαστε εδώ μαζί και φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Όσο και αν ακούγεται κάτι, σαν κάτι μικρό, σαν κάτι που δεν έχει για τόσο σημασία και δεν θα διαφωνήσω ότι δεν είναι και ποιος ξέρει τι, περιέχει όμως έναν ιδιαίτερο διπλό συμβολισμό. Και εξηγούμε. Πριν από 5 χρόνια για λίγες μόνο ψήφους απολέσαμε την εκλογική νίκη. Γνωρίζετε όλοι τον με ποιον τρόπο. Όπως και να ήρθε όμως το εκλογικό αποτέλεσμα, η ετοιμιγωρία δεν αλλάζει. Ταχτήκαμε στην αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση αυτή δημιουργεί υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις δεν έχει μόνο η πλειοψηφία, έχει και η μειοψηφία. Υποχρεώσεις που πρέπει να τις στηρίζεις. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας πρέπει να επιτελεί το έργο που το έχει αναθέσει ο λαός της Φλόρινας. Η πλειοψηφία καλείται να διοικήσει το Δήμο εφαρμόζοντας το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις της. Δεν ξέρω πόσο τα έκανε όλα αυτά. Ενώ η αντιπολίτευση καλείται να παρακολουθεί, να ελέγχει και να κρίνει το έργο και τις πράξεις της Δημοτικής Αρχής. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αντιπολίτευση είναι ένας βασικός πυλώνας στη λειτουργία της δημοκρατίας και αποτελεί βασικό στοιχείο, γιατί εμπεδώνει την πολυφωνία και το διάλογο στη και η δημοκρατία χωρίς διάλογο δεν υπάρχει. Μια γνωστή ρίση λέει, εάν η εξουσία διαφθείρει, η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Φτιάξουμε. Και απόλυτη εξουσία, να είστε σίγουροι ότι υπάρχει όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση και όταν δεν επιτελεί το ρόλο της και όταν αγνοεί τις υποχρεώσεις και τη λαϊκή της εντολή. Η Δημοτική Παράταξη Ενότητα Συνεργασία όμως δεν ξέχασε την αποστολή της, ήταν εκεί, ήταν παρούσα με δυνατή φωνή και παρέμβαση σε όσα διαδραματίστηκαν στη δημοτική θητεία της παρούσης Δημοτικής Αρχής και δεν τους αφήσαμε ποτέ μόνος τους. Δεν αφήσαμε την πλειοψηφία να αποφασίζει μόνη της ποτέ. Γίναμε η σκιά της, θα έλεγα. Δεν επιτρέψαμε να πέσει τίποτα κάτω, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, με αποτέλεσμα να μας κατηγορούν για αυτό που κάναμε. Απόδειξη όλων αυτών που λέω είναι ότι δέχτηκα εγώ προσωπικά αγωγή για όσα δήλωσα σε κάποια από τις συνεντεύξεις μου. Και στην οποία καταμαρτυρούσα αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο. Τίποτα παραπάνω. Πρώτη φορά στα χρονικά της λειτουργίας του Δήμου η αντιπολίτευση αντιμετωπίστηκε με τέτοιο ηταμότρο. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν πτωήθηκα ούτε εγώ ούτε οι συνεργάτες μου. Ήμασταν εκεί και κάναμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανταποκρινόμενοι στο θεσμικό ρόλο μας, τιμώντας τις αρχές της δικές μας και τη δικιά σας εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο πρώτος συμβολισμός της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης. Ότι είμαστε παρόντες, δεν σας ξεχάσαμε και σας το υπενθυμίζουμε κάθε μέρα και συνολικά κάθε χρόνο τέτοια ημέρα.
Θα σας ρωτήσω τώρα κάτι επ' αυτού. Θυμάστε πολλές αντιπολιτεύσεις στο Δήμο να διατηρούν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Έστω και με τα τροτά σημεία, γιατί δεν διεκδικούμε το αλάθητο, ούτε είμαστε οι μόνοι που τα ξέρουμε όλα και τα κάνουμε όλα σωστά, έστω και με τα τροτά μας στοιχεία, που σίγουρα υπάρχουν, προσπαθήσαμε, αντέξαμε και είμαστε εδώ περισσότερο από κάθε άλλη φορά για να διατρανώσουμε αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε εδώ παρόντες, ισχυροί. Ο δεύτερος συμβολισμός αυτής της ημέρας είναι η ανάγκη η δικιά μου και του συνδυασμού να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους. Γιατί ποτέ δεν πάψατε να είστε στο πλευρό μας, ποτέ δεν πάψατε να μας ενθαρρύνετε, να μας στηρίζετε και να μας δίνετε δύναμη. Σε αυτόν τον αγώνα ποτέ δεν αισθανθήκαμε μόνοι. Ξέραμε ότι έχουμε ανθρώπους, φίλους, ανθρώπους που μας αγαπάνε και ανθρώπους που μας στηρίζουν. Φίλες και φίλοι, δεν ασκήσαμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ο λόγος μας δεν ήταν ένα σύνηθι στήρος αντιπολιτευτικός λόγος. Πήραμε ξεκάθαρες θέσεις σε όλα τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και χωρίς να θέλω να σας κουράσω θα αναφερθώ σε 2-3 τέτοια σημεία. Δημόσια έργα. Από την πρώτη στιγμή διαφωνήσαμε με το σύστημα που επικρατούσε στο Δήμο των απευθείας αναθέσεων για να σταματήσουμε και την ηθικά και νομικά διάτρητη πρακτική αλλά και για να κερδίσει ο Δήμος από την άλλη διαδικασία. Γιατί αν ομαδοποιούνταν τα έργα και γινόταν με μια δημοπρασία η εκτόση που θα παίρνουν από 30-40% θα ήταν καινούργια έργα για τον Δήμο και για τους πολίτες. Τόσο απλά. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Το δηλώσαμε και το έχουμε πει επανειλημμένως ότι βέβαια τώρα υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο νομοσχέδιο που έχει περάσει αλλά για μας ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε και το είχαμε πει επανειλημμένως και το είχαμε προτείνει να δοθούν στους Προέδρους και στα τοπικά συμβούλια οι πλήρες αρμοδιότητες όπως προβλεπόταν από το Καλλικράτη. Και με αυτόν τον τρόπο θα εξηγηνόταν καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, των χωριών, των κοινοτήτων και θα ήταν και άμεση και ταχύτερη και δικαιότερη. Το φράγμα 30 φυλάς προτείναμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε συνεντεύξεις τη δημιουργία δηληστηρίου στην περιοχή του φράγματος 30 φυλάς ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της ίδρυυσης και της επάρκειας του πόσιμου νερού της πόλης. Κάποια στιγμή λένε ότι θα πει και βέβαια να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθεί το αρδευτικό και να μην αποτελεί ένα κενό σημείο το φράγμα. Γιατί τώρα κάναμε το φράγμα αλλά δεν το χρησιμοποιούμε σε τίποτα. Σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη. Ο στόχος μας ήταν η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οδικού για την τουριστική ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί ελάχιστα έργα και αυτά δεν εντάχθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έργων με συνοχή και με εστίαση σε συγκεκριμένους τουριστικούς τομείς. Αναφορικά με τα δέσποτα ζώα. Τεράστιο πρόβλημα. Και βέβαια η κείμενη νομοθεσία δυσκολεύει την εξεύρεση λύσης. Και δεν βοηθάει στο να βρεθεί αυτό που ζητάει όλος ο κόσμος. Αυτό που αποτελεί πληγή για την εικόνα της πόλης. Αλλά δεν μας απορρεύει, δεν αποκλείονται δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις τα πρότυπα που έχουν κάνει συνεργασίες άλλοι δήμοι και έχουν φέρει αποτελέσματα. Φωνή πόντος εν τη ερήμο. Και αντί λοιπόν να συγκροτήσουμε ένα κοινοκομείο που δεν είναι και εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, δεν το επιτρέπουν και οι νόμοι, μπορούμε να δημιουργήσουμε καταφύγια ζώων και να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτά τα ζώα, ώστε να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη, να αποφεύγουμε αυτές τις εικόνες που αποτελούν μαύρη σελίδα για την πόλη, αλλά να βρούμε και να είμαστε και μέσα στα πλαίσια
της συμπεριφοράς προς τα ζώα που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος και όχι μόνο οι φιλόσοφοι. Θα κλείσω αυτό το κομμάτι με την τηλεθέρμανση, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως έργο πνοής, έργο ζωτικής συμμαχησίας για τους κατοίκους και που επρόκειτο να ανακουφίσει οικονομικά τους επιβαρημένους οικογενειακούς και επαγγελματικούς προϋπολογισμούς και να συμβάλλει τα μέγιστα στην αποκατάσταση της ατμοσφαιρικής ρήπασης και του περιβάλλοντος. Όσο λοιπόν αυτό το έργο συνεχίζει να αποτελεί όχημα συλλογής ψήφων, δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Όταν πάψει να αποτελεί το μέσο και γίνει η κορυφαία προτεραιότητα του Δήμου μας, τότε θα ολοκληρωθεί, τότε θα αλλάξουν όλα. Για να συμβεί αυτό όμως προϋποθέτει σοβαρότητα, προσήλωση στο στόχο, σκληρή δουλειά και κυρίως αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων για να βρεθεί άκρη στο μύτο της Αριάδνης. Έχουν ακουστεί τόσα πολλά, έχουμε ακούσει όλοι τόσα πολλά και διαφορετικά από τους αρμόδιους αναρμόδιους που ειλικρινά κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και να εξηγήσει τι επιτέλους πήγε στραβά και τόσα χρόνια δεν μπορεί να διορθωθεί. Νοπές είναι οι μνήμες από την ανάληψη του έργου της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς από την εταιρεία Τοξότης και τις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί και είχε γίνει αντικείμενο συζήτηση ακόμα και στα δελτία ειδήσεων στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Τότε μας καθησύχαζαν πως το έργο θα προχωρήσει και μιλούσαν και για ενεργοποίηση ρήτρα στη σύμβαση στην περίπτωση αφαιρεγκαιότητας της εταιρείας. Βέβαια, ούτε το έργο προχώρησε, ούτε η ρήτρα ενεργοποιήθηκε. Όλα αυτά είναι πιστεύω γνωστά. Αύριο κιόλας, να μην πω χθες, θα έπρεπε ήδη να είχε συσταθεί αυτή η ομάδα εργασίας από το Δήμο τη ΔΕΙΑΦ και όποιον ήταν μπορεί να βοηθήσει πάνω σε αυτό από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, από εξειδικευμένους συνεργάτες και να βρει λύση σε αυτό το θέμα. Να βρει πώς θα προχωρήσει και να συνδράμει και τη ΔΕΙΑΦ αλλά και την εταιρεία που ανέλαβε, ώστε να είναι καλύτερη παρακολούθηση του έργου, να περπατάμε πιο γρήγορα και κάποτε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, στην οποία έχουν εναποθέσει οι φλωρινιώτες πάρα πολλές ελπίδες. Όπως είπα και από το θέμα του οικογενειακού προϋπολογισμού και θέμα περιβαλλοντικό και θέμα ουσιαστικά ζωής για όλους τους φλωρινιώτες. Ο τόπος μας, αγαπητοί μου φίλοι, έχει προοπτική. Έχει δυνατότητες να αξιοποιήσει, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα που δεν έχει χρησιμοποιήσει, που δεν τα έχει εκμεταλλευτεί και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί και θέλω να πιστεύετε και να το ξέρετε και να το γνωρίζετε ότι εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τη μιζέρια. Δεν θέλω και δεν θέλουμε να βλέπουμε όλα τα πράγματα γκρίζα. Δεν μπορώ και δεν θέλω να ακούω αυτή τη δικαιολογία της χαράδρας που έχει γίνει το πεπρωμένο μας και μας έχει καταδικάσει να μην πηγαίνουμε μπροστά. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε πολλά πράγματα για να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα απλά, για να μην καθυστερώ και πάρα πολύ, και παραπονιούνται οι δημοσιογράφοι. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα δυνατοτήτων για να σας προειδεάσω για το ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πρόγραμμα έργων που θα στηρίζεται σε υπεύθυνη δουλειά, στην ισχυρή θέληση, στη γνώση, στο μεράκι των ανθρώπων και όχι στην παραχολογία και στην ψευδέστη του δωρεάν που οδήγησε τον τόπο μας εκεί που τον οδήγησε και αγκύλωσε τις δημιουργικές δυνάμεις του. Γιατί με αυτό το πρόγραμμα που θα αναλυθεί προεκλογικά θα είναι ξεκάθαρο ως προς τις στοχεύσεις, ως προς το πού θα βρεθούν τα λεφτά, ως προς τα χρονοδιαγράμματα και θα αποδείξει ότι εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Θα σας πω, είπα δύο παραδείγματα. Πρώτον, σε μια περιοχή 8-10 τετραγωνικών χιλιόμετρων κατά μήκος του οδικού άξονα Φλόρινας Νίκης και στις περιοχές Σαλίγκαρος και Καβάκε και στην περιοχή του ΑΕΔ ΔΕΚΕ εντοπίστηκε γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας, όπως το λένε οι ειδικοί.
Τις δύο ερευνητικές γεωτρήσεις που αναρρίχθηκαν εντόπισαν γεωθερμικά ρευστά, δηλαδή ζεστό νερό, θερμοκρασίες από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου, σε βάθος 360 έως 450 μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούσαμε κάλλιστα να αξιοποιηθούν αυτές οι παραγωγικές γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου σε μεγαλύτερο βάθος για να ανεβάσουν και τη θερμοκρασία και να δώσει τη δυνατότητα αφενός να εκμεταλλευτούμε το γεωθερμικό ρευστό για τη θέρμανση των κτηρίων στην περιοχή, εκεί που δεν θα πάει η τηλεθέρμανση, όπως τα πανεπιστήμια, τα λύκεια, υπηρεσίες του δημοσίου, το κλειστό γυμναστήριο, το φάντασμα του κολυμβητηρίου που περιμένουμε πότε θα λειτουργήσει εδώ και 15 χρόνια. Και όλα αυτά μπορεί να γίνουν με χαμηλό κόστος, αλλά με οργανωμένη δουλειά και με σχέδιο και με όραμα. Επίσης, άλλη μια εφαρμογή σχεδιασμός που θα μπορούσε να έχει γίνει και θα είναι δεδομένο ότι θα είναι μέσα στο πρόγραμμά μας είναι η αγροτική εκμετάλλευση του κάμπου του Γιάτσοβου, όπου η περισσότερη έκταση εκεί πέρα ανήκει στο Δήμο και είναι παρατημένη και δεν γίνεται τίποτα. Θα μπορούσε να δημιουργηθούν εκεί θερμοκήπια για την ενοικίαση της γης από το Δήμο, αφού η μεγαλύτερη έκταση, όπως είπα, είναι κοινοτική, είναι δημοτική, και είναι δυνατή η εφικτή ίδρυση θερμοκοιτίδας νέων αγροτών, σύμφωνα με τον όρο του προγράμματος, δηλαδή μια δομή για νέους αγρότες που έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα, κατά το πρότυπο των επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων που λειτουργούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εμείς τέτοια σχέδια δεν έχουμε. Δεν θέλουμε να τα δούμε. Και τα λέω εμείς, εννοώ την παρούσα Δημοτική Αρχή, γιατί εμείς τα έχουμε στο σχέδιό μας. Ο σκοπός όλης αυτής της δράσης είναι να ενισχύσουμε νέους αγρότες, να βρουν δουλειά τα παιδιά μας, να μην φεύγουν. Οι νέοι αγρότες να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες και όχι να παλεύουν στη γη και να μην μπορούν να επιβιώσουν. Και όλα αυτά θα στελεχώνονται από συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομολόγους, δικηγόρους, γεωπόνους, ό,τι είναι απαραίτητο για τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής. Αυτά είναι πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί και τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Φίλες και φίλοι, εν ώψη των επικείμενων αυτοδιοικητικών και εθνικών εκλογών, δεν μπορώ να σας κρύψω πως δέχτηκα συγκεκριμένες προτάσεις και για τις περιφερειακές εκλογές, αλλά και για το ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών. Δέχτηκα και ανάλογες παροτρήσεις από συμπολίτες μου με τα επιχειρήματά τους και τα πλεονεκτήματα για την κάθε περίπτωση και για την κάθε επιλογή που θα έκανα. Άλλωστε, πιστεύω ότι και οι περισσότεροι, και αυτό και με ρωτούσατε, τα έχετε ακούσει αυτά και με ρωτούσαν πάρα πολύ τι θα κάνω, αν θα πάω στην περιφέρεια, τι προτίθομαι και τι σκέφτομαι να κάνω. Ήρθε η ώρα, υπεύθυνα, δημόσια, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θα είμαι υποψήφιος στο Δήμο Φλόρινας, με σημαία μας τις αρχές της διαφάνειας, της ισονομίας, της σύνεσης, της ετοιμότητας και με τη βοήθεια όλων σας θα είμαστε αυτοί που θα αλλάξουν σελίδα, θα γυρίσουν σελίδα, θα αλλάξουν την εικόνα αυτού του Δήμου. Με τη βοήθεια τη δικιά σας, με δύναμη και με πάντως η ουσία είναι ότι, με συγχωρείτε, ότι μόνο με την ενότητα, με τη συνεργασία, με τη βοήθεια των ανθρώπων, με πολλή δουλειά, με σκληρή δουλειά, μπορεί να έχει προοπτική αυτός ο τόπος. Και εμείς είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Και βέβαια, για πρώτη φορά, σε εισαγωγικά, άμα θέλετε πάντα αυτό, θα παραβώ μια αρχή. Σας είπα ότι με παρότριναν να βαθίσω στα σίγουρα από άλλο μετερίζει. Κάτι που, όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Κάτι που ποτέ στο παρελθόν δεν επέλεξα να βαθίζω στα σίγουρα.
Αλλά αυτή τη φορά και βλέποντας την παρουσία σας, μπορώ να πω ότι ναι, τώρα βαδίζομαι στα σίγουρα. Πάμε στο Δήμο και θα το πάρουμε στο Δήμο. Γιατί η μόνη σιγουριά είναι η δικιά σας παρουσία, είναι να συμπορευτούμε όλοι μαζί και με εσάς στο πλάι μου και στο πλάι του συνδυασμού μας δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εκτός από την νίκη, η οποία είναι μονόδρομος και ταχτήκαμε μαζί, θα συνεχίσουμε μαζί και θα κερδίσουμε μαζί. Από αυτό εδώ το βήμα και κλείνοντας, θέλω να καλέσω όλους τις φλωρινιώτες και τους φλωρινιώτες, πέρα από χρώματα και ιδεολογίες, να μας ακολουθήσουν. Δεν θα κουραστώ ποτέ να το επαναλαμβάνω. Δεν έχει σημασία τι ψήφισαν χθες. Καλό και αυτούς που ενεργοποιήθηκαν με τη σημερινή Δημοτική Αρχή και επέλεξαν να μείνουν μακριά από παθογένειες, να έρθουν μαζί μας. Αυτοί που πιστεύουν ότι έχουν να προσφέρουν σε αυτό το τόπο, αυτοί που έμειναν ακέραιοι και διαφύλαξαν αρχές και αξίες, έχουν θέση μαζί μας, έχουν θέση δίπλα μας, έχουν θέση στον νικηφόρο συνδυασμό που θα αλλάξει τη Φλόρινα. Γιατί είναι δεδομένο και το έχω πει πάρα πολλές φορές και το πιστεύω ακράδαντα. Όλοι μαζί μπορούμε. Ήταν και το πρώτο μου σύνθημα όταν πρωτοασχολήθηκα. Όλοι μαζί μπορούμε. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Σήμερα ξεκινάμε έναν αγώνα και στο τέλος της διαδρομής αυτής να είστε σίγουροι ότι μας περιμένει μια καινούργια μέρα. Μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τη δύναμη, με φως και ελπίδα να προσφέρουμε σε αυτό το τόπο για όλα τα νέα τα παιδιά, χωρίς ευνοημένους ή μέτερους και αποκλεισμούς, πράγματα που πληγώνουν την κοινωνία. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε την κοινωνία. Είναι διαδικασία σύνθεσης αυτή που πρέπει να ακολουθηθεί και όχι διαχωρισμού. Και πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί σε αυτό και να αποδείξουμε ότι δεν λέμε μόνο λόγια, αλλά θα τα κάνουμε πράξη. Πρέπει να παλέψουμε για το φορολογούμενο πολίτη που θέλει να γνωρίζει πού πάει και το τελευταίο ευρώ που συνεισφέρει στη λειτουργία αυτού του Δήμου. Πρέπει να παλέψουμε, όπως είπα, για τα νέα παιδιά, για να μην φεύγουν, για να βρουν δουλειά. Πρέπει να παλέψουμε όλοι μας για την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια μας. Πρέπει ενωμένοι να δώσουμε αυτή τη μάχη για να κάνουμε τη Φλόρινα καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ.